ευχαριστώ πάρα πολύ των πραγμάτων ούτως εχόντων, rebus sic stantibus που λέγανε οι Λατίνοι, μάλλον δεν πρέπει να πω τίποτα, διότι και αισθάνομαι και άσχημα, άβολα ήθελα να πω, και δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Όμως είναι μεγάλη τιμή που ο σύνταφος Κουτσούμπας, ο σύνταφος Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, μου κάνει την τιμή δια του Νερούδα να παρήσετε σε μια εκδήλωση στην οποία έχω βάλει ένα λιθαράκι, που ο αγαπητός Νικήτας Τσαχύρογλου εξ απαλώνων ήχων μου έμαθε την υποκριτική τέχνη που το παρακολουθούσαμε ιερό φανατισμό και στη σκηνή και στην τηλεόραση, και βεβαίως η αγαπητή συγχώρους μας Μαρία Φαραντούρη, η καλλιτέχνης, της οποίας επιτρέψτε μου να πω, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, τη φωνή την ακούω ακόμα τώρα, ακόμα και τώρα, όταν βγήκε την ημέρα της συναυλίας που δόθηκε στην Ελλάδα στο Στάδιο Καραϊσκάκη και έλεγε «Έρα ελ κρεπούσκουλο δε λαϊγουάνα, σου λέγχου ακόμα ουν δάβδο σε ουδία ελα βερδούρα» κτλ. Είναι ειλικρινά μια στιγμή που δεν ξεχνιέται ποτέ. Στο δίσκο, το σπουδαίο δίσκο και στις σπουδαίες εκτελέσεις, πιστέψτε με, χάνεται. Όσοι το έζησαν αυτό δεν το ξεχνούν ποτέ. Τώρα, ο Νερούδα υπήρξε μια μεγάλη αγάπη από τα μικρά μου χρόνια. Όπως έλεγε ο Ρέμπουργκ, στα τρυφερά χρόνια της νεότητός μας, τα ρομαντικά, συγκινούμαστε από κάποιους συγγραφείς, από κάποιους μουσικούς, από κάποιους ποιητές, από εικαστικούς καλλιτέχνες και τους παρακολουθούμε σε όλη τη ζωή. Έτσι έγινε και με τον Νερούδα και γίνεται ακόμα και τώρα. Χάρη στον Νερούδα, του οποίου τα ποίηματα τα έμαθα σχεδόν απ' έξω, προτού καν γνωρίσω στοιχειώδη ισπανικά. Τα ποίηματα αυτά κάποια στιγμή μου ήρθε η έμπνευση να τα μεταφράσω σιγά σιγά. Και καταλάβαινα σιγά σιγά, όπως διαμορφωνόμουν κιόλας, ότι εδώ δεν είναι ένας απλός με ταινία, όχι ένας, αυτό εννοώ απλός, ποιητής, είναι μία ολόκληρη ήπειρος, και όχι μόνο γεωγραφική ήπειρος, μία ήπειρος λόγου. Διότι διαβάζοντας τα ισπανικά του Νερούδα καταλαβαίνει κανείς ότι ο Νερούδα καθόλου δεν ισπανίζει. Ο Νερούδα είναι Λατινοαμερικανός που μιλεί τα ισπανικά. Και σε ένα σημείο στα απομειονέματα λέει χαρακτηριστικά: «Κανονικά έπρεπε να μισούμε τους Ισπανούς, τους κονκισταδόρες, δηλαδή τους κατακτητές, διότι διέπραξαν ούκο λίγα άσχημα και μυαρά στις πατρίδες μας, στα έθνη μας, αλλά τους ευχαριστούμε και τους ευγνωμονούμε για τη γλώσσα που μας έδωσαν». Αυτή λοιπόν τη γλώσσα, την δάνεια γλώσσα που έλαβε ο Νερούδα από τους Ισπανούς κονκισταδόρες, την μπόλιασε με τη δική του γλώσσα, με το δικό του λόγο, ο οποίος είναι μία διαλεκτική μίξη του ντόπιου, του ιθαγενούς στοιχείου, με το λόγιο στοιχείο των μεγάλων ποιητών της Ισπανίας, του Γκόγκορα και του Κεβέδο πρωτίστως, αλλά και του αδελφικού του φίλου, του Λόρκα, τον οποίο τον γνώρισε στη Λατινική Αμερική, στο Buenos Aires, όπου ο Λόρκα βρισκόταν μαζί με τον θείασό του για παραστάσεις, αλλά και στην Ισπανία κατόπιν, στη διάρκεια της παραμονής του Νερούδα εκεί, όπου είχε μάλιστα, άσχημα να το λέμε, αλλά είναι αλήθεια, είχε μάλιστα προβλέψει τον θάνατο, λέμε θάνατο για να συνεννοηθούμε, το έγκλημα κατά της ζωής του Λόρκα το είχε και το έχει γράψει και σε ποίημα, το είχε δημοσιεύσει. Τώρα λοιπόν, αυτό τον λόγο, τον ισπανίζοντα, που όμως είναι λατινοαμερικάνικος και στη Λατινική Αμερική είναι όλοι ερμάνος, είναι όλοι αδελφοί, έτσι προσφωνούνται. Αυτό τον λόγο τον πήρε ο Νερούδα, στηρίχθηκε πάνω στην παράδοση, μικρή χρονικά, αλλά στιβαρή παράδοση που είχε δημιουργηθεί από κάποιους προλαλήσαντες, από κάποιους σκαπανείς, κυρίως το Ρουβέν Δαρίο, τον Νίκο Αραγουανό ποιητή, τον Χωσέ Μαρτί, τον Κουβανό ποιητή και κάποιους άλλους που ήταν και φίλοι του Νερούδα, αλλά λίγο μεγαλύτεροι, και το πήγε παραπέρα. Έκανε μία γλώσσα μέσα στη γλώσσα, μία ήπειρο μέσα στην ήπειρο, ανακάλυψε
κόσμους και τους εξέφρασε ποιητικά και βεβαίως από τα ένδοξα Παρίσια πρώτα πέρασαν τα επιτεύγματα του Νερούδα. Αν δεν περάσει κάτι από τα ένδοξα Παρίσια, δεν έχει στην Ευρώπη καμία τύχη. Εκεί όμως όντως πέρασε και μάλιστα επιτυχώς και έτσι έχουμε με την δυτικοευρωπαϊκή λογική σκευή μας έχουμε τα μεγάλα αριστουργήματα του Νερούδα και άλλων ποιητών. Ένα στοιχείο θα πω, αξίζει τον κόπο να το πούμε και θα σταματήσω, δεν χρειάζεται άλλο. Ο Νερούδα είχε την τύχη να έχει δασκάλα στο Δημοτικό Σχολείο, στο Παράλ, σε ένα μέρος όπου, όπως λέει χαρακτηριστικά ο ίδιος, το κρασί βγαίνει από τα πόδια του λαού, εννοώντας το λινό που πατάνε τα σταφύλια οι άνθρωποι, οι λαϊκοί του Παράλ. Εκεί λοιπόν στο Παράλ είχε την τύχη, την καλή, η δασκάλα του να είναι η Γαβριέλα Μιστράλ, η οποία τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ της λογοτεχνίας. Και ο μαθητής της βεβαίως, ο Νερούδα, τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ της λογοτεχνίας. Είναι εκείνος ο Νερούδα, ο οποίος ανακάλυψε τον Γαβριέλ Γκαρσία Μάρκες, άλλο ένα Νόμπελ, και εκείνος ο οποίος για πρώτη φορά κάλεσε από το Μεξικό το 1934 στην Ισπανία να έρθει ο Οκτάβιο Πας, άλλο ένα βραβείο Νόμπελ. Αυτά δεν είναι τυχαία. Δεν υπενήσουμε κάτι άσχημο, ίσα ίσα είναι η προβλεπτική ικανότητα, το προορατικό χάρισμα που είχε ο Νερούδα, ο ανεπίληπτος σε όλα του, παρά τα όσα αρνητικά του σούρουν, κάποια ήταν και αληθινά βέβαια. Είχε όμως το χάρισμα αυτό μπροστά στη μεγαλοσύνη της ποιήσης να μην κάνει καμία μα καμία έκπτωση. Από πολλούς αδικήθηκε. Δεν πειράζει. Κανενός η φήμη δεν έπαθε τίποτα από μια περιστασιακή αδικία. Ο Νερούδα είναι ο, επιτρέψτε μου να το πω φίλες και φίλοι, ο ηγέτης, ο ηγεμόν της ποιήσεως στον 20ο αιώνα, όπως κάποτε ήταν ηγεμόν της ποιήσεως ο Δάντης, όπως κάποτε ήταν ηγεμόν της ποιήσεως ο Γκέτε, στη γλωσσική ύπαιρο της ισπανικής γλώσσας. Θεωρώ ευτυχία το ότι βρεθήκατε όλοι εσείς σήμερα εδώ, ο σύντροφος Γενική Γραμματέα, έκλεισε η πρώτατη ηθοποιέ, υποπητά, Νικήτα Σακύρουλου, μοναδική, δεν υπάρχει άλλη λέξη, ερμηνεύτρια Μαρία Φαραντούρη, αγαπητή συντρόφισσα σε μήνα τη γενή, η οικογένειά μου, το σπίτι μου είναι ο Γκούτεμπεργκ, το ξέρετε, οπότε να ευχαριστήσω τον Γιώργο και τον Κώστα Δαδανό και όλους τους εργαζόμενους συνεργάτες στις εκδόσεις του Γκούτεμπεργκ, να είμαστε πάντα καλά και να σμίγουμε σε τέτοιες με τέτοιες ευκαιρίες.